Αυτό το επεισόδιο που θα παρακολουθήσετε γυρίστηκε το Δεκέμβριο του 2019. Τώρα μένουμε σπίτι, ταξιδεύουμε νοερά μέσα από την εκπομπή μας και ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε όλοι μας ξανά την ευκαιρία να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο ολόκληρο. Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και αυτό είναι ένα από τα πιο επικά ταξίδια που κάναμε ποτέ. Ένα ιδιαίτερο παραδεισένιο ταξίδι στην Καραϊβική με το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Ξεκινήσαμε από Θεσσαλονίκη και με πτήση που μας έκλεισε το ταξιδιωτικό γραφείο που μας κανόνισε και την κρουαζιέρα, πετάξαμε για Μαϊάμι. Όλα στην πτήση τέλεια, φαγάκι και ξεκούραση και μας είχαν και κρεβατάκι για τη μικρή. Και μετά από την πολύ ωραία πτήση, φτάσαμε στο κοσμοπολίτικο Μαϊάμι. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αξίζει να δεις και να κάνεις στο Μαϊάμι. Από τις βόλτες στην παραλία με τους άπειρους σέρφερ και τη συνοικία του Miami Beach με τα Art Deco κτίρια, μέχρι το κέντρο της πόλης με τους ουρανοξύστες και τα ιστορικά μνημεία. Από τις γραφικές γειτονιές όπως η μικρή Αβάνα που χορεύει σε κουβανέζικους ρυθμούς, μέχρι την πολυσύχναστη Μαρίνα από όπου φεύγουν οι βάρκες για βόλτα στην περιοχή. Μια μίνι κρουαζιέρα γύρω από τα διάφορα τεχνητά νησάκια του Μαϊάμι επιβάλλεται, καθώς και μια βραδινή περίγηση στο Wynwood με τα εξαιρετικά γκράφιτι και τα ψαγμένα εστιατόρια και μπαράκια. Δίπλα στην πόλη του Μαϊάμι βρίσκεται και το εθνικό πάρκο Everglades, όπου αξίζει να πας εκδρομή με airboat για να δεις αλιγάτορες. Αν θέλετε όλα αυτά να τα δείτε αναλυτικά, μπορείτε να βρείτε το επεισόδιο Happy Traveler στο Μαϊάμι στο κανάλι μας στο YouTube. Έχουμε επίσης και αναλυτικά άρθρα στο happytraveler.gr. Γενικά το Μαϊάμι είναι ένας από τους πιο αγαπημένους αξιδιωτικούς προορισμούς στην Αμερική και αν πας ποτέ κρουαζιέρα που αναχωρεί από εδώ, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να δεις αυτή την πανέμορφη πόλη. Πάμε τώρα στο λιμάνι για να μπούμε στο πλοίο. Στο υπερπλοίο. Είμαστε στο λιμάνι του Μαϊάμι και συγκεκριμένα στο υπερσύγχρονο ολοκένουργιο τέρμιναλ της Royal Caribbean. Από εδώ θα μπούμε σε ένα υπερκρουαζιερόπλοιο, το μεγαλύτερο του κόσμου. Λέτε, αυτό είναι το κρουαζιερόπλοιό μας. Βγαίνεις από εδώ, το βλέπεις και νομίζεις ότι είναι μια άλλη πολυκατοικία δίπλα από αυτή που είσαι, ξέρω εγώ. Η διαδικασία του check-in ήταν πάρα πολύ εύκολη. Βασικά είχαμε κάνει προ-check-in ηλεκτρονικά. Όλα θα λειτουργούν μέσα από μια εφαρμογή που έχουμε στο κινητό μας. Πάμε να μπούμε στο πλοίο. Δεν μπορεί να είναι αληθινό αυτό. Δεν μπορεί αυτό να είναι πλοίο. Εντάξει, ό,τι πιο εντυπωσιακό σε κρουαζιερόπλοιο έχουμε δει ποτέ. Κοιτάξτε εδώ, λες και είσαι σε υπερεμπορικό κέντρο. Στο ασανσέρ λέει 16 ορόφους, αλλά έχει και άλλους πιο πάνω, έχει 18 ορόφους το πλοίο. Πάμε στο δωμάτιο. Να το δωμάτιο, εδώ, 606. Το ονόματά μας, έχει και το μωρό μου. Αυτό θα είναι το δωμάτιό μας για μία εβδομάδα και αυτό το υπερπλοίο θα είναι το σπίτι μας. Ειδικά για σένα παραγγελία. Μόνο για μένα, έτσι. Είδα να δεις, έρχεσαι. Είμαστε στον 16ο όροφο. Οχ! Τι είναι αυτό? Έλα να δεις τι φάση παίζει. Wow! Απίστευτα πράγματα έχει αυτό το πλοίο. Θα τα εξερευνήσουμε όλα τις επόμενες μέρες. Μια εβδομάδα θα είμαστε εδώ. Symphony of the Seas, το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο στον κόσμο. Oh,
Βλέπω όλα αυτά τα πράγματα και λέω, πόρε, να ήταν λίγο πιο μεγάλη η κόρη μας. Πρέπει να τις υποσχεθούμε ότι θα ξανάρθουμε. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι κρίμα να είναι τόσο μικρή και να μην μπορεί να χαρεί τις πισίνες και όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έχει το παιδί μέσα. Μέχρι τότε όμως, αυτή τη φορά, το παιδί της παρέας. Ναι. Θα είμαι εγώ! Πάντα το παιδί της παρέας. Νομίζω όλοι εμείς ακολουθούμε. Εγώ θα δοκιμάσω όλα τα πράγματα που είναι εδώ για παιδιά. Η κρουαζιέρα μας θα κάνει στάσεις σε τρεις διαφορετικές χώρες εκτός από το Μαϊάμι, την Αμερική. Θα πάμε Πουέρτο Ρίκο, θα πάμε στο Σαν Μάρτιν και θα πάμε και Μπαχάμες. Και έχουμε και κάποιες μέρες που θα είμαστε στη θάλασσα. Και ναι, αυτές τις μέρες σαν οι μέρες που θα εξερευνήσουμε ακόμα περισσότερο το πλοίο και θα κάνουμε όλα τα πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε αυτό το υπέρτατο τεράστιο κρουαζιερόπλοιο. Σε περίπου 2 ώρες κατά τις 5 το απόγευμα, το πλοίο μας αποχαιρετάει το Μαϊάμι και θα επιστρέψουμε εδώ σε μία εβδομάδα. Είμαστε στο κατάστρωμα 8, αυτό είναι το Central Park. Ένα μεγάλο πάρκο στο κέντρο του κρουαζιερόπλοιου. Το κατάστρωμα με τις πισίνες και τις νεροτσουλήθρες είναι εκεί πάνω, στο 16. Τώρα είμαστε στο 8, υψομετρικά στο κέντρο του πλοίου. Τρέλα είναι αυτό το πλοίο. Το πλοίο φεύγει και σιγά σιγά ο ήλιος δει και αυτή είναι η πιο μαγική στιγμή του ταξιδιού. Και επειδή θα είναι εκπληκτικό το σκηνικό με τον ήλιο που θα πέφτει πίσω από τους ουρανοξύστες του Μαϊάμι, αλλά και επειδή τώρα θα έχουμε όλο τον ενθουσιασμό αυτού του ταξιδιού. Να πούμε ότι αυτό το ταξίδι το κάνουμε συνεργασία και με την εταιρεία που κάνει αυτές τις κρουαζιέρες, τη Royal Caribbean, αλλά και με το ταξιδιωτικό γραφείο που είναι αποκλειστικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα. Αυτοί μας βοήθησαν και μας κανόνισαν να έρθουμε αυτό το μαγικό ταξίδι. Έχουν πάρα πολλές επιλογές, πολλά ταξίδια, πολλά διαφορετικά κρουαζιερόπλια, πολλούς προορισμούς. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για μια τέτοια κρουαζιέρα, σε αυτούς θα τις βρείτε. Happy Traveler λοιπόν, κρουαζιέρα στην Καραϊβική. Δύο επεισόδια θα είναι. Δύο επεισόδια Happy Traveler αυτή η κρουαζιέρα. Και ο σκοπός αυτών των επεισοδιών είναι να μεταφέρουμε σε εσάς αυτή την εμπειρία. Να σας κάνουμε να νιώσετε πώς είναι να ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Αυτή είναι η Άβυσσος. Μπαίνεις από εδώ, από το 16ο κατάστρωμα και καταλήγεις 7-8 ρόφους κάτω ή μάλλον καλύτερα 7-8 καταστρώματα πιο κάτω. Έχει και surf simulator. Πετάει νερό και εσύ κάνεις surf. Θα το δοκιμάσουμε αλλά όχι σήμερα. Αυτές οι βόλτες στο πλοίο ανοίγουν την όρεξη και το φαγητό στο πλοίο έχει την τιμητική του. Μισό πιάτο σαλάτα, 1/4 πρωτεΐνη και 1/4 υδατάνθρακας. Καλά δεν τα πάω εκεί οι διαιτολόγοι.
Όταν πέφτει η νύχτα, υπάρχουν άπειρα πράγματα που μπορείς να κάνεις στο πλοίο. Είναι σαν να είσαι στο κέντρο μιας μεγαλούπολης με έντονη νυχτερινή ζωή. Εδώ που τα λέμε, τα 5 περίπου χιλιάδες άτομα που ζουν για μία εβδομάδα σε αυτό το πλοίο, είναι μια μικρή πόλη. Το πρώτο βράδυ στην κεντρική πλατεία είχε το πάρτι έναρξης της κρουαζιέρας με άπειρα μπαλόνια να πέφτουν από το ταβάνι. Αυτό είναι το Bionic Bar. Είναι ένα μπαρ με ρομπότ. Βάζεις την παραγγελία και φτιάχνουν αυτοί βραχίονες στο ποτό και πας μετά με την κάρτα σου και το παίρνεις. Τρέλα! Αυτό είναι το Royal Theatre στην Πρίμνη, το μεγαλύτερο θέατρο του πλοίου. Εδώ κάθε βράδυ γίνονται παραστάσεις και musical επίπεδου Broadway. Το Central Park το βράδυ είναι πολύ ατμοσφαιρικό, σαν να είσαι στο Παρίσι. Αυτό είναι το Aqua Theater, πίσω στο πλοίο. Εδώ σε αυτό το ανοιχτό θέατρο έχει υπερεντυπωσιακά σόου με ακροβατικά. Λίγο βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοιχτό. Η ώρα πέρασε, πάμε στο δωμάτιο για ύπνο. Καληνύχτα. Καλημέρα! Πριν λίγο βγήκε ο ήλιος, η πρώτη μας ανατολή εμπλό. Είναι νωρίς το πρωί, ο περισσότερος κόσμος κοιμάται και έτσι οι δημόσιοι χώροι του πλοίου είναι σχεδόν άδειοι. Αυτός ο χώρος λέγεται Solarium, επειδή πηγαίνουμε ανατολικά, εδώ είναι το σημείο που βλέπεις τον ήλιο και την ανατολή. Αυτό το μέρος δεν είναι ήρεμο μόνο νωρίς το πρωί, γιατί σε αυτό εδώ το μέρος δεν επιτρέπονται παιδιά, μόνο από 16 χρονών και πάνω. Και επειδή αυτή η κρουαζιέρα είναι πολύ οικογενειακή κρουαζιέρα και έχει πολλά παιδιά, έχει κάποια μέρη που είναι πιο ήρεμα. Για την ώρα, απέραντη θάλασσα βλέπουμε μόνο. Είμαστε στην καρδιά της Καραϊβικής, στον Ατλαντικό ωκεανό και πηγαίνουμε από Μαϊάμι προς Άγιο Μαρτίνο. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να ξυπνάς το κρουαζιερόπλοιο? Με γυμναστική φυσικά. Έχει τεράστιο υπερσύγχρονο γυμναστήριο. Ακριβώς δίπλα είναι το σπα. Εδώ είναι το Windjammer. Και είναι το μέρος που μπορείς να φας πρωινό. Έχει και ψάρια στο πρωινό. Ό,τι πρέπει για όσους αγαπάνε την πρωινή ψαροφαγία. Και μην μπερδεύεστε, αυτός δεν είναι μπουφές μεσημεριανού, είναι το πρωινό και έχει και άπειρα κανονικά φαγητά. Ρέγκα, σκουμπρί, καπνιστός σολομός, ό,τι πρέπει για το πρωί. Έχουν τέλεια ψωμιά στο πλοίο. Σε ένα κρουαζιερόπλοιο, και ιδίως σε ένα κρουαζιερόπλοιο σαν αυτό, τα πάντα φτιάχνονται μέσα στο πλοίο. Έχουν αρτοπείο, ζαχαροπλαστείο, γενικότερα το τομέας food service σε ένα κρουαζιερόπλοιο είναι πολύ μπροστά. Ώρα να διδάξουμε μπάσκετ.
Και εννοείται πως στο μοντάζ διαλέξαμε μόνο τα πλάνα που μπαίνει μέσα η μπάλα. Βασικά θα είχε πλάκα εδώ πέρα να βάλουμε και κανένα τούβλο να πέφτει. Δεν είναι το μέρος που επιλέγεις εκδρομές που θες να πας όταν το πλοίο κάνει στάση. Για να πάμε να δούμε τι θα κάνουμε στο Σαν Μάρτιν. Εδώ σε αυτές τις οθόνες μπορείς να επιλέξεις και να αγοράσεις φωτογραφίες από αυτές που βγάζουν οι επαγγελματίες φωτογράφοι του πλοίου. Και τώρα μία από τις καλύτερες δραστηριότητες του πλοίου. Νέρο Τσουλήθρα! Ώρα να νιώσουμε, παιδιά! Η νεροτσουλήθρα είναι εθιστική! Κάνεις μία και μετά δεν μπορείς να σταματήσεις! Αν έρθετε ποτέ εδώ οικογενειακώς και έχετε παιδιά εδώ έτσι σε ηλικία δημοτικού ή γυμνασίου, είναι σίγουρο ότι εδώ θα περνάνε την περισσότερη ώρα τους. Και το καλό εδώ είναι ότι έχει παντού ναυαγοσώστες. Τέλειο! Και τώρα η σειρά της ηλέκτρας. Για να το κάνουν τα παιδάκια, λογικά είναι ok. Βέβαια είναι ok. Άντε, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Η ηλέκτρα πάει στη Τσουλήθρα, στην Άφισο. Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Είχες πολύ δίκιο. Τρόμαξες? Όχι. Ωραία. Τέλειο ήταν. Ώρα για καρουζέλ. Έκανα δραστηριότητα εγώ, έκανες εσύ. Τώρα πρέπει να κάνει και μικρή. Αυτό ήτανε, ωραία. Ήρθαμε για μεσημέρι να φάμε στο ιταλικό εστιατόριο του πλοίου, που είναι εστιατόριο της αλυσίδας του Jamie Oliver. Θα φάμε μακαρόνια. Αυτό είναι το δικό μου πάρτι. Ήρθαν τα ορεκτικά. Καλή όρεξη. Buon appetito. Ήρθαν και τα υπόλοιπα. Μακαρονάδες. Η ηλέκτρα ταλιατέλες μπολονές και εγώ πήρα λιγκουίνι με γαρίδες και κόκκινη σάλτσα. Πήραμε και μια σούπερ επική σαλάτα του Κέσαρα και ένα από τα αγαπημένα μου ιταλικά πιάτα, μελιτζάνα με παρμεζάνα. Εξαιρετικές γεύσεις, σαν να είσαι σε τρατορία στην Τοσκάνη. Καθόλου δεν μας άρεσαν. Jamie, respect. Τέλεια ήτανε και ειδικά η τιραμισού στο τέλος, όλα τα λεφτά. Zipline από τη μία μεριά στην άλλη. Ταρζανικό. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο πράγμα. Και τώρα ώρα για μίνι γκολφ. Ναι, έχει μίνι γκολφ και είναι πάρα πολύ όμορφο. Κάμερα και μέσα. Και μετά το παιχνίδι, ώρα για σνακ.
Αυτό είναι ήλιο βασιλεματάρα. Κοιτάξτε πως χάνεται ο ήλιος στον ωκεανό. Πω, τέλεια εικόνα. Φωτογραφία με τον καπετάνιο! Λοιπόν, το σημερινό challenge στο μπουφέ είναι να φάμε μόνο πράσινα πράγματα. Μόνο πράσινα φαγητά. Δεν έχει πράσινο. Δεν είναι πράσινο. Πράσινο δεν βλέπω πουθενά. Εδώ έχει λίγο πρασινάκι, αλλά ναι, δεν μετράει. Λαχανάκια Βρυξελών, ωραία. Να το φαγητό μου, επιτέλους βρήκα μέρος με πολλά πράσινα. Θα βάλω ελαιόλαδο, πιάνετε για πράσινο, έτσι πράσινο είναι. Εντάξει. Τι μπορώ να πιω, τίποτα δεν έχει για να πιω. Α, έχει, έχει. Τσάι, για την ακρίβεια πράσινο τσάι. Το φαγητό του Hulk. Περίμενα να φάω μόνο πράσινη σαλάτα αρχικά, αλλά τελικά μέσωσε και ο αρακάς και τα φασολάκια και γευστικά πάρα μα πάρα πολύ μέσωσε αυτή η φανταστική σάλτσα πέστο. Γυρίσαμε στο δωμάτιο και μας περίμενε το πρόγραμμα της επόμενης μέρας και ένα... Τι ζώο είναι αυτό? σκύλος είναι. Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler snack. Αυτό το επεισόδιο που παρακολουθείτε γυρίστηκε το Δεκέμβριο του 2019. Τώρα μένουμε σπίτι και ελπίζουμε ότι αργά ή γρήγορα θα έχουμε ξανά την ευκαιρία όλοι μας να ταξιδέψουμε. Και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler! Βρισκόμαστε κρουαζιέρα στην Καραϊβική με το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο του κόσμου. Καλημέρα! Είμαστε στον Άγιο Μαρτίνο, στο Σαν Μάρτιν. Σήμερα το πλοίο μας δεν είναι εδώ και θα κατεβούμε να εξερευνήσουμε αυτό το πολύ ιδιαίτερο νησί της Καραϊβικής. Πάμε έξω! Είμαστε σε χώρα με τροπικό κλίμα, έχει αρκετή ζέστη και υγρασία. Πάμε να πάρουμε αυτοκίνητο και να εξερευνήσουμε το νησί. Αυτός είναι ο μεγάλος κόλπος στη νότια πλευρά του Σαν Μάρτιν, που είναι η Ολλανδική πλευρά. Το Σαν Μάρτιν σαν νησί, ο Άγιος Μαρτίνος στα ελληνικά, χωρίζεται σε γαλλική και Ολλανδική πλευρά. Αυτή η νότια είναι η Ολλανδική με πρωτεύουσα το Φίλιπσμπουργκ, τη Φιλιππούπολη. Από εδώ φεύγουν τα διάφορα πούλμαν που πάνε εκδρομές στο νησί. Υπάρχουν πολλές οργανωμένες εκδρομές. Μέσα από το κρουαζιερόπλοιο μπορείς να πας σε πολλά σημεία και να δεις πολλά διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο Άγιος Μαρτίνος. Χρειάζεται κανένα 2 ώρες για να οδηγήσει γύρω-γύρω. Αυτή είναι η Ολλανδική πλευρά και αυτή είναι η Γαλλική πλευρά. Και εμείς τώρα είμαστε εδώ, στο Φίλιπσμπουργκ. Μπαίνουμε σε αμάξι και ξεκινάμε την εξερεύνηση.
Πρώτη μικρή στάση, το ακροτήριο από την άλλη πλευρά του μεγάλου κόλπου, έτσι λέγεται αυτός ο κόλπος. Και από εδώ βλέπουμε πολύ ωραία απέναντι το Philipsburg. Το Philipsburg έχει μια πολύ ιδιαίτερη γεωγραφία. Έχει μια λεπτή λωρίδα γης και από τη μία μεριά είναι μια τεράστια λίμνη και από την άλλη είναι ο κόλπος. Σε αυτή εκεί τη λωρίδα γης είναι το κέντρο της πόλης. Από τη μία μεριά είναι κυρίως τα μαγαζιά, ο εμπορικός δρόμος από την πάνω μεριά και από την κάτω μεριά είναι η παραλία που έχει εστιατόρια και ξενοδοχεία. Απέναντι φαίνεται το πλοίο μας, το Symphony of the Seas, από εδώ το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία. Και εδώ, ακριβώς στη γωνία, είναι το Ολλανδικό κάστρο του 1600 μετά Χριστόν, το οποίο λέγεται Fort Amsterdam. Το οχυρό Amsterdam. Ολλανδοί το ονόμασαν, Amsterdam το είπαν. Εμείς τώρα συνεχίζουμε και πηγαίνουμε από την νότια πλευρά του νησιού προς τα δυτικά. Πηγαίνουμε προς την περιοχή του αεροδρομίου. Τώρα περνάμε από το σημείο θέασης Bell, το Bell's Lookout Point, στο οποίο έχει μια τεράστια σημεία της χώρας. Είμαστε στην νοτιοδυτική άκρη του νησιού, πηγαίνουμε προς την περιοχή του αεροδρομίου. Απ' τη μία μεριά είναι ο κόλπος Simpson, απ' την άλλη μια τεράστια λιμνοθάλασσα που υπάρχει. Συνεχίζουμε, πάμε στο αεροδρόμιο. Βασικά πάμε στην πιο διάσημη παραλία του νησιού. Είμαστε στην παραλία Μάχο, την πιο διάσημη παραλία του Άγιου Μαρτίνου. Και είναι διάσημη επειδή εδώ είναι το αεροδρόμιο και περνάνε πάνω από την παραλία τα αεροπλάνα. Αυτή η παραλία έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικά από τα πιο viral βίντεο με αεροπλάνα στο διαδίκτυο. Και εκεί που κάνεις ο πανάκης ο αμέριμνος, περνάει το αεροπλάνο από πάνω. Η άμμος άσπρη προχρυσαφένια. Τα νερά γαλαζοπράσινα, το σκηνικό εξωτικό και η ιδιαιτερότητα με τα αεροπλάνα κάνει αυτή την παραλία ίσως μία από τις πιο ιδιαίτερες παραλίες που έχουμε επισκεφθεί ποτέ. Αυτό θεωρείται το πιο δημοφιλές μέρος στον κόσμο για να παρακολουθείς αεροπλάνα. Η παραλία Μάχο μπροστά στο αεροδρόμιο της Princess Juliana στον Άγιο Μαρτίνο. Το δεύτερο πιο δημοφιλές μέρος αντίστοιχο είναι στη Σκιάθο. Επειδή και εκεί πέρα το αεροδρόμιο είναι σε μία λεπτή λωρίδα γης, ο διάδρομος είναι ίσα-ίσα για να προσγειωθούν τα αεροπλάνα, τα οποία αν κάτσεις πίσω από το αεροδρόμιο μπορείς να τα δεις να προσγειώνονται και να απογειώνονται από πάρα πολύ κοντά. Ένας πολύ καλός μου φίλος, ο Δημήτρης από την Κύπρο, που έχει ένα κανάλι στο YouTube που λέγεται The Great Flyer και ασχολείται με αεροπλάνα, ξέρω ότι αυτό εδώ το μέρος το λατρεύει. Ίσως είναι από τους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς για αυτόν. Και γι' αυτό το λόγο, αυτό το σημείο της εκπομπής μας το αφιερώνουμε στον φίλο μας τον Δημήτρη. Ανάμεσα στην παραλία και το διάδρομο του αεροδρομίου υπάρχει ένας μικρός δρόμος. Εδώ δεν είναι καλή ιδέα να στέκεσαι όταν φεύγει ένα αεροπλάνο. Το γράφει και με κόκκινα γράμματα, do not stand, γιατί όταν φεύγει ένα αεροπλάνο προς τα εκεί, όλο το οστικό κύμα από τις τουρμπίνες έρχεται εδώ πέρα. Και το οστικό κύμα ενός αεροπλάνου είναι αρκετά δυνατό για να σε πάρει και να σε σηκώσει. Έχουν γίνει διάφορα ατυχήματα εδώ πέρα, δεν μπορούν να το κλείσουν αυτό το δρόμο γιατί πηγαίνει στα ξενοδοχεία από εκεί. Και γι' αυτό το λόγο βάζουν αυτές τις ταμπέλες και λένε στον κόσμο μεγάλη προσοχή όταν φεύγει αεροπλάνο. Ωραία, και εννοείται σε αυτή την παραλία πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε βουτιά. Θα κρατήσω λίγο τη μικρή να κάνει μια βουτιά πρώτα η Ηλέκτρα και μια βόλτα στην παραλία και μετά θα κάνω βουτιά κι εγώ. Ωραία, έτσι, ένα λάξ. Ωραία ήταν και εδώ. Πάω τώρα στο μωρά μου. Έρχεται! Εδώ είμαστε στην Ολλανδική πλευρά του νησιού. Μετά θα πάμε στη Γαλλική, αλλά τι Ολλανδική, τι Γαλλική. Εμείς το μήλο που θα φάμε είναι ελληνικό.
Αυτή είναι μία από τις παραλίες που επισκέπτεσαι και στάνταρ τη θυμάσαι για όλη σου ζωή. Ξαναμπήκαμε στο αμάξι, φύγαμε από την παραλία και το αεροδρόμιο και πηγαίνουμε τώρα προς τα βόρεια, προς τη γαλλική πλευρά του νησιού. Περάσαμε ξανά αυτή εδώ τη γέφυρα την τεράστια και πηγαίνουμε τώρα προς την γαλλική πρωτεύουσα του Σαν Μάρτιν. Ή μάλλον του Σαν Μαρτάν. Είμαστε στη Μαριγκότ, την πρωτεύουσα της γαλλικής πλευράς του νησιού. Το νησί είναι χωρισμένο 60-40, η νότια πλευρά είναι η ολλανδική 40% της έκτασης και η βόρεια είναι η γαλλική 60% της έκτασης. Πριν το 2010, το ολλανδικό κομμάτι του Άγιου Μαρτίνου ήταν κομμάτι από τις Ολλανδικές Αντίλες. Τώρα είναι πρακτικά αυτόνομο, αλλά είναι Ολλανδία. Η παλιά πόλη της Μαριγκότ έχει μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, πανέμορφη αρχιτεκτονική και ωραία χρώματα στα κτίρια. Το νησί γενικά είναι καταπράσινο και έχει και πάρα πολλούς λόφους και αυτό του δίνει μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Εδώ που είναι η γαλλική πλευρά του νησιού πάντα το βλέπεις αυτό, Palais de Justice. Έχει μαγαζιά με γαλλικές πινακίδες, ο κόσμος μιλάει γαλλικά. Εδώ είναι κατά κάποιο τρόπο Γαλλία. Όχι κατά κάποιο τρόπο. Στα χαρτιά εδώ είναι Γαλλία και κατ' επέκταση έδαφος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επίσημα το πιο απομακρυσμένο σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που όμως είναι εκτός Σέγγεν. Εδώ πληρώνεις με ευρώ και οι κάτοικοι είναι Γάλλοι υπήκοοι με κανονικό ευρωπαϊκό διαβατήριο όπως εμείς. Το Σαν Μάρτιν σαν νησί θεωρείται ένα από τα ασφαλέστερα, αν όχι το ασφαλέστερο στην Καραϊβική για διακοπές. Είμαστε μπροστά στο λιμάνι, στην προβλήτα της Μαριγκότ. Εδώ έχει μια μεγάλη πλατεία με ένα υπαίθριο θέατρο και υπαίθρια μαγαζιά. Εδώ έχει ένα παζάρι με τουριστικά είδη. Εδώ μιλάνε και γαλλικά και αγγλικά και πληρώνεις με δολάρια. Gracias, yeah. Gracias, en Spanish. Spanish, as well Spanish. Merci. Okay, εκεί πάνω στο λόφο είναι το κάστρο της Μαριγκό, είναι το γαλλικό κάστρο του νησιού που λέγεται Σαν Λουί, το Φόρτ Σαν Λουί. Εδώ στο Μαριγκό έχει και πολλά εστιατόρια, αλλά επειδή γενικά ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, δεν θα κάτσουμε για φαγητό, θα πάρουμε κάτι στο χέρι. Να, εδώ έχει έναν γαλλικό φούρνο, boulangerie. Πήραμε κάτι πολύ γαλλικό. Croque monsieur. Toast με μπεσαμέλ από πάνω. Αν είχε και croque madame θα το χτυπούσα, το προτιμώ. Πραγματικά κουκλίστικο το μέρος. Πανέμορφα παλιά σπίτια με υπέροχους χρωματισμούς. Θα κάνουμε το γύρο του νησιού. Τώρα είμαστε στη βόρειο-ανατολική πλευρά. Είμαστε σε έναν κόρπο που λέγεται Ve de l'Embouchure, έχει γαλλικό όνομα. Και από εδώ πίσω υπάρχει λιμνοθάλασσα. Γενικά σε όλο το νησί έχει κόλπους ωραίους, παραλίες και λιμνοθάλασσες. Αυτή εδώ η περιοχή του νησιού είχε υποστεί μεγάλες καταστροφές το Σεπτέμβριο του 2017 από τον τυφώνα Ήρμα. Πάρα πολλά παραθαλάσσια σπίτια είχαν καταστραφεί ολοσχερώς. Έχει αρχίσει να βραχυκυκλώνει ο καιρός.
Γενικά είμαστε σε χώρα με τροπικό κλίμα, έχει πολύ ζέστη, υγρασία και που μπορεί να ρίξει και καμιά μπόρα. Ευτυχώς τώρα δεν είναι εποχή των τυφώνων, η εποχή των τυφώνων είναι το δικό μας καλοκαίρι που δεν είναι πολύ καλή ιδέα να έρθεις εδώ πέρα σε αυτή την περιοχή. Καλύτερη εποχή για να έρθεις προς τα εδώ είναι το δικό μας χειμώνα. Μπαίνουμε πάλι στο αμάξι και συνεχίζουμε. Κάνουμε το κύκλο του Άγιου Μαρτίνου. Το νησί του Αγίου Μαρτίνου έχει συνολική έκταση 87 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι το μικρότερο νησί στον κόσμο, το οποίο χωρίζεται μεταξύ δύο χωρών. Είναι μια διαίρεση μεταξύ Γάλλων και Ολλανδών που προέκυψε το 1648. Επιστρέψαμε στο Φίλιππσμπουργκ, τη Φιλιππούπολη, την Ολλανδική πρωτεύουσα του νησιού. Στη νότια πλευρά, εδώ στα ανοιχτά, είναι και το λιμάνι με το κουρασγερό πλοίο μας. Και εδώ πρακτικά είμαστε τώρα στο νησάκι που είναι μέσα στη λιμνοθάλασσα. Είναι το Pond Island. Εδώ είμαστε στο δρόμο παράλληλα με την παραλία, το πιο τουριστικό μέρος στο Φίλιππσμπουργκ. Ωραίο και το Φίλιππσμπουργκ, η Ολλανδική πρωτεύουσα του νησιού. Και εδώ έχει πολύ ευρωπαϊκό χαρακτήρα το μέρος. Και εδώ έχει μια πανέμορφη παραλιακή με μια τέλεια προβλήτα. Ωραία, φύγαμε! Πάμε στο πλοίο! Σε λίγο φεύγουμε! Επιστρέψαμε στο λιμάνι, επιβίβαση πάλι στο Symphony of the Seas, στο πλοίο μας. Ωραίο νησί ο Άγιος Μαρτίνος. Θα μπορούσαμε άνετα να έρθουμε για ολόκληρο επεισόδιο Happy Traveler. Αν και μικρό νησί, φάνηκε πάρα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο. Αλλά δεν πειράζει, χορτάσαμε έτσι, πήραμε μια καλή πρώτη γεύση, ελπίζουμε και εσείς. Πάμε τώρα στο πλοίο και συνεχίζουμε την κρουαζιέρα μας. Είμαστε και πάλι μέσα στο πλοίο και ήρθαμε στο Solarium Lounge που έχει το Sky Deck για να δούμε το ήλιο βασίλεμα. Στο κουρασγερόπλοιο υπάρχουν 23 διαφορετικά μέρη για φαγητό, 23 διαφορετικά εστιατόρια. Τα 11 από αυτά είναι εντελώς δωρεάν, συμπεριλαμβάνονται στη τιμή της κρουαζιέρας. Τα υπόλοιπα πληρώνεις κάτι έξτρα. Αυτό εδώ έχει αποκλειστικά hot dog. Πάμε να φάμε ένα. Έχει 4 διαφορετικά λουκάνικα για να διαλέξεις. Εγώ πήρα το Sicilian, το πικάντικο. Και από πάνω μπορείς να βάλεις πολλά πράγματα, εγώ έβαλα απ' όλα. Κρεμμύδια, πιπεριές, μανιτάρια και sauerkraut, ξινολάχανο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ έβαλα μαγιονέζα κέτσαπ και 5 νόστιμα μανιταράκια. Όχι σαν και σένα, full extra εκεί πέρα. Τα απλά. Λέει προσοχή, μπορεί να γλιστράνει οι επιφάνειες εδώ από τα νερά. Γι' αυτό φύλαξε τις χορευτικές σου φιγούρες, όχι για εδώ πέρα, αλλά για την πίστα το βράδυ. Αυτή είναι η πισίνα για τα παιδάκια, για τη μικρή μας. Τέλεια, περιμένουμε λίγο να μεγαλώσει και ερχόμαστε εδώ να ξεσαλώσουμε όλοι μαζί. Γεια! Yeah. Φύγαμε, αποχαιρετήσαμε τον Άγιο Μαρτίνο και πάμε για φαγητό! Σήμερα θα φάμε μεξικάνικο. Πήραμε το φαγητό από το μεξικάνικο και ήρθαμε να αράξουμε απολαμβάνοντας την υπέρτατη θέα, τον ωκεανό και τον ήλιο που δει, που έδισε μάλλον. Καλή όρεξη! Τάκος, μπουρίτος, κουεσαντίγιας. Ποτέ δεν βαριέσαι το φαγητό στο πλοίο. Μπορείς κάθε μέρα να τρως φαγητό από άλλη άκρη του πλανήτη. Είναι όλα νοστιμότατα.
Εδώ έχει μια πιανοσκάλα. Μια σκάλα πιάνο. Πατάς και παίζει μουσική. Μα τι τέλειο. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μαγαζί με ζαχαρωτά και παγωτά και έχει και διάφορα κουκλάκια. Έχεις δει μονόκερο δελφίνι? Όχι. Νάτος. Εντάξει, not bad. Πάμε τώρα μια βόλτα στο jazz bar. Έχει κάθε λογής ψυχαγωγία στο πλοίο. Κάτι για κάθε γούστο. Αν είστε λάτρης της jazz μουσικής, εδώ θα θέλετε να έρχεστε κάθε βράδυ. Κάπου εδώ το πρώτο μας επεισόδιο της κρουαζιέρας στην Καραϊβική φτάνει στο τέλος του. Ελπίζουμε να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα αυτή η ταξιδιωτική εμπειρία. Ταξίδι με ένα τόσο εντυπωσιακό πλοίο πρώτη φορά πήγαμε και νομίζουμε ότι αυτό το επεισόδιο ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα που σας έχουμε δείξει ως τώρα. Και αυτός είναι και ο σκοπός μας κατά την πορεία αυτής της ταξιδιωτικής εκπομπής να μπορούμε να σας δείξουμε όσο περισσότερες και διαφορετικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Επειδή ξέρουμε ότι θα θέλετε να μας κάνετε πολλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή την κρουαζιέρα, όπως τι δρομολόγια κάνει, πόσο κοστίζει, τι περιλαμβάνει κλπ, θα βάλουμε πληροφορίες στο site μας, το happytraveler.gr. Όμως το καλύτερο είναι να απευθυνθείτε απευθείας στους ειδικούς, το Navigator Travel που μας κανόνει σε αυτό το ταξίδι και είναι ειδικοί στις κρουαζιέρες σε ολόκληρο τον κόσμο εδώ και 58 χρόνια. Πείτε τους ότι είδατε την κρουαζιέρα στο Happy Traveler και ρωτήστε τους ό,τι θέλετε. Επίσης έχουν και ιστοσελίδα με όλες τις κρουαζιέρες, τα δρομολόγια και πολλές πληροφορίες. Την άλλη εβδομάδα θα συνεχίσουμε την κρουαζιέρα στην Καραϊβική με ακόμα περισσότερο παιχνίδι μέσα στο πλοίο, αλλά και επικές στάσεις στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, το Σαν Χουάν, καθώς και στο παραμυθένιο νησί Κόκο Κέι στις Μπαχάμες. Αυτά όμως θα τα δείτε την επόμενη εβδομάδα. Για την ώρα σας χαιρετούμε και περιμένουμε τα σχόλιά σας στη σελίδα μας στο Facebook καθώς και στο Instagram. Βρείτε και εμένα και την Ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής μας happytraveler.gr. Ακολουθήστε μας για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή και να μας στέλνετε προτάσεις για επόμενους προορισμούς. Για την ώρα να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια! Yeah!